Βασίλη Καρά, καλώς ήρθες στη Ζάκυνθο. Φίλε Βασίλη, μετά από 10 χρόνια μας θυμήθηκες. Με θυμηθήκατε. Εμείς δεν σε ξεχνάμε ποτέ, το δείχνει ο κόσμος που είναι μέσα. Έχουν έρθει από νωρίς και περιμένουν, τώρα σε λίγο θα βγεις και σε περιμένουν να σε αποθεώσουν, να σε υποδεχτούν, να σε απολαύσουν. Ειλικρινά, όπως βλέπω τη βραδιά, είναι συγκινητική, είναι όμορφη, είναι υπέροχη, δεν υπάρχει θέση πουθενά, ούτε έξω. Και το ευχάριστο είναι ότι και οι τελευταίοι που ήταν απ' έξω, ότι μπήκαν μέσα, πολύ ευχάριστο. Όσο για το νησί, είναι υπέροχο. Πρόλαβες τώρα να δεις τίποτα? Ναι, είμαι μέρες, είμαι αρκετές μέρες εδώ και νομίζω ότι το έχω γυρίσει σχεδόν όλο. Αν μου δοθεί ευκαιρία αργότερα θα το γυρίσω και το υπόλοιπο. Πες μου, επειδή είσαι και τη σύζυγο και την κόρουλα, είναι στιγμές που ξέρω ότι τις λαχταράς να τις ζήσεις, γιατί με το τρέξιμο, με τη δουλειά... Από πολλές λέγαμε ότι ήταν από τις λίγες υπέροχες στιγμές που πέρασα εδώ με την οικογένεια. Και το ευχαριστηθήκαν, έτσι, δηλαδή μίλησα μαζί τους, ευχαριστημένες. Ναι. Και θέλω... Να θα ήθελα να ήμουν κάτοικος στις παραλίες. Εγώ είμαι, εδώ και ένα χρόνο είμαι μόνιμος κάτοικος και την έχω καταβρει. Πες μου, Βασίλη μου, έμαθα ότι πήρες μια βάρκα και ότι πήγες στο ναυάγιο και στα σπηλαία. Έκανες τον καπετάνιο δηλαδή? Δεν μου πάει, παρόλο που ήμουν ναυτικός για λίγο το στρατό και έτσι. Με πήγαν τα παιδιά τα οποία ήταν πολύ φιλόξενα. Είχε και λίγο... Είχε λίγο κουνηματάκι, Κουνηματάκι, εντάξει, ένα μαΐστρο περίεργο είχε. Αλλά ήταν όμορφα, εντάξει, πολύ. Λοιπόν. Επίσης θέλω να το πω πριν να καυτηριάζω μερικά πράγματα. Μένα μου αρέσει να καυτηριάζω. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα λοιπόν στον ομάρχη εδώ και στο δήμαρχο της Ζακύνθου. Δηλαδή πήγα στο ναυάγιο και ψιλοπικράθηκα λιγάκι. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, κύριε Νομάρχα, κύριε Περιφερειάρχα, ξέρω. Δεν πρέπει να έχει 2-3 τουαλέτες χημικές. Δηλαδή είναι 300 άτομα σταθερά σε ένα χώρο χωρίς μια τουαλέτα. Δηλαδή για το Θεό, μιλάτε μετά για την καθαρότητα της θάλασσας και για το ότι είμαστε. Τι είμαστε, τίποτα δεν είμαστε, αν δεν προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Από εδώ φεύγοντας, πάτε Καλαμάτα. Και πότε με το καλό τελειώνει αυτή η περιοδία? Η περιοδία τελειώνει περίπου 13 Οκτώβρη 14. Μετά από ένα δύσκολο χειμώνα, γιατί ο χειμώνας πήγατε πάρα πολύ καλά και επειδή το είδα στην Αθήνα ότι είχε πολύ πίεση, γιατί Λέταξε, είχε πολύ επιτυχία. Γιώργο, ο πατέρας μου λέει όταν έχει δουλειά δούλευε, παιδί μου, γιατί αργότερα μπορεί να μην έχει τίποτα. Ναι, εγώ πάλι σκέφτομαι... Εγώ σκέφτομαι... Ο κόσμος και με λατρεύει. Ναι, το θεωρώ δηλαδή... ότι αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το εξαρτηθώ και σε χρήμα και σε αγάπη. Είμαι ευλογημένος. Για μένα ο Θεός με έχει ευλογήσει. Να σε πάντα ευλογημένος και, να... και με την οικογένειά σου, εγώ αυτό θέλω να σταθώ. Να λατρεύει ο κόσμος και να σε πληρώνει, ρε γαμώτο. Είναι πολύ όμορφο πράγμα. Το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο και η μέρα που είναι της Παναγίας να κάνουμε το σταυρό μας και να πούμε ότι... Μακάρι όλη η χώρα μας να βρει το δρόμο της. Εγώ είμαι δίπλα σε ό,τι χρειαστεί η χώρα μου, σε ό,τι χρειαστεί η χώρα μου. Κοίταξε, την ευαισθησία σου, το λέω στους τηλεθεατές, την έχεις αποδείξει εδώ και χρόνια με το χωριό της Ειρήνης, με πράγματα πάρα πολλά. Το τέλος αυτής όμορφης βραδιάς, ότι καλά είναι να καθόμαστε σε μια καρέκλα και να μην τη χάσουμε όταν τρέμει, κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε. Η εξουσία είναι πολύ καλή για όλο τον κόσμο και για μένα και για σένα και για το Χρυσινάκι που μας φέρει εδώ. Πρέπει να σηκωθούμε από την καρέκλα μας το πρωί και να πάμε το μεσημέρι στο τελείωμα να δούμε την καρέκλα μας. Πρέπει να παράγουμε έργο πρώτα και μετά να πάμε να κάνουμε στην καρέκλα μας. Το να παράγουμε έργο από την καρέκλα μας είναι ανώφελο σε όλο τον ελληνικό λαό. Επιτέλους πρέπει να σηκωθούμε από την καρέκλα όλοι μας. Όλοι μας. Δεν βάζω κανέναν επάνω από μένα ή πιο κάτω. Όλοι μας πρέπει να σηκωθούμε από την καρέκλα το πρωί, να κάνουμε το γύρο, να δούμε πού πονάει ο κόσμος και αν μπορούμε να βοηθήσουμε το ελάχιστο. Αν ο καθένας βοηθήσει το ελάχιστο, η χώρα θα ξαναβρει το δρόμο. Βασιλείς, λαϊκός ή ροκ? Άσε να χαρακτηρίσει ο κόσμος τι είμαι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος χήμα, δεν ξέρω πώς λέγεται το χήμα. Χωριάτης. Όταν τα χρόνια σου... Thank you.
έπαψα να κάνω όνειρα. Λέω, αφού είμαι καλά σήμερα, μου είχες πει ένα ωραίο από νωρίς εδώ. Είχε πει ένας μεγάλος και το κράτησα. Λοιπόν, αυτό το λίγο που μου απέμεινε, άσε με να το ζήσω όπως γουστάρω εγώ, αδερφέ. Να είναι νιάτα. Να είναι νιάτα. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Σε ευχαριστούμε που είσαι Ζάκυνθο, σε ευχαριστούμε που είσαι εσύ, που παραμένεις ο ίδιος. Σε αγαπάμε πολύ και σε ξαναπεριμένουμε για διακοπές, έτσι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.